Φανταστείτε πόσο αλλιώτικος θα ήταν ο κόσμος σήμερα αν έλειπε η Ελλάδα από το χάρτη. Σε αυτή τη γη γεννήθηκαν και περπάτησαν άνθρωποι που άλλαξαν τον κόσμο. Σε αυτή τη γη το φως είναι αλλιώς. Σε αυτή τη γη το πνεύμα εξυψώνεται, δημιουργεί και η ψυχή χορταίνει. Αυτή η γη είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα μας. Η Ελλάδα μου. Πόσα μυστικά μπορεί να κρύβει η Έγινα. Πολλά, όπως αποδεικνύεται. Και ο αγαπημένος μου φίλος Γιώργος Καπουτζίδης είναι αποφασισμένος να με ξεναγήσει σε όλα εκείνα που τον έκαναν να την αγαπήσει και να την αποκαλεί πια δεύτερη πατρίδα του. Η βόλτα μας στην Έγινα συνεχίζεται σήμερα με εικόνες πολύ διαφορετικές, ορεινές και ενδιαφέρουσες. Βίλμα, μας έχεις πει τόσα πράγματα για την Παχιά Ράχη από την ώρα που ήρθαμε εδώ για τον οικισμό, που από πού να ξεκινήσουμε, τι να πει. Ό,τι θέλει η Βίλμα. Για ωραία ενέργεια, για ιστορία. Για τις πέτρες τις φοβερές, για τα σπίτια που ανοικοδομήθηκαν. Είναι χαρά μας που είστε εδώ, να σας καλωσορίσουμε και τους δύο στο χωριό μας. Είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό χωριό, ένα κεφαλοχώρι πολύ παλιό, όπως βλέπετε. Τα σπίτια είναι όλα πέτρινα. Ένας λόγος είναι ότι από το 96 με προεδρικό διάταγμα θεωρείται παραδοσιακός οικισμός, που αυτό κατά κάποιο τρόπο το βοηθάει πάρα πολύ. Τα σπίτια είναι, όπως βλέπετε, κτισμένα με μαύρη πέτρα που έχει μια δικιά της ενέργεια και αυτή η πέτρα, η τόσο ζεστή, δημιουργεί αυτή την ατμόσφαιρα της ζεστής κοινότητας, αν θέλετε. Αυτές οι πέτρες ήταν αυτές που έπαιρναν οι Βενετοί από το λιμάνι κάτω από τις πόρτες και τις πηγαίναν στην Κρήτη για να κτίσουν τείχη. Έχουμε εξάγει αυτές τις πέτρες, αλλά ήταν επίσης και οι πέτρες που πατούσαν τις ελιές. Οι στρογγυλές αυτές οι πέτρες, που ήταν μοναδικές. Λένε ότι ήταν οι καλύτερες και τις έστελναν και στο εξωτερικό. Και εδώ βέβαια όλα αυτά έχουν βοηθήσει, γιατί είμαστε κάτω από την σκεπή του Όρους, που είναι το ψηλότερο βουνό εδώ στην περιοχή. Ελπίζω να το επισκεφτείτε. Είναι 532 μέτρα. Όταν ένα συννεφάκι περάσει από πάνω, να ξέρετε ότι θα βρέξει. Το έχει γράψει ο Θεόφραστος και είναι η ιστορία του Αιακού που παρακάλεσε το Δία να βρέξει, ο Δίας ο Βροχοποιός. Τώρα όμως έχει γίνει ένα χωριό στο οποίο έχει ενωθεί όλη η Ευρώπη, δεν είναι? Ναι, έχει κόσμο, ναι, από παντού. Έχουμε παντού. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχουν Έλληνες, υπάρχουν. Είναι από παντού. Έχουμε δύο καταπληκτικές εκκλησίες. Η μία είναι αυτή που θα δείτε σε λίγο, που έχει κτιστεί το 1813, ξεκίνησε και τελείωσε γύρω στο 1867 και μάλιστα λένε. Ο Άγιος Διονύσιος. Ο Άγιος Διονύσιος. Ναι. Λένε ότι ερχόταν εδώ ο Καποδίστριας περίπατο από κάτω, ναι, για να επιβλέψει να επιταχύνει κατά κάποιο τρόπο τις εργασίες. Ο άλλος των ταξιαρχών είναι πολύ ιστορικός. Μία ώρα είναι το να έρθει ο Καποδίστριας από κάτω, το έχω κάνει και εγώ, ξέρω. Ναι. Πιστεύω πηγαίνω λίγο πιο γρήγορα από τον Καποδίστρα, ο Καποδίστρας πρέπει να κάνει και δεκάλεπτο παραπάνω. Των ταξιαρχών είναι μια μεγάλη ιστορία, γιατί ξεκίνησε εδώ από το Μάρτι του 21-23 Μαρτίου, σηκώσαν τη σημαία της Επανάστασης. Στο χωριό μας υπάρχει και το σπίτι που συναντήθηκαν οι οπλαρχηγοί. Είναι ένα τρομερό χωριό, εμείς το έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Εγώ έτσι όπως ανακαλύπτω την Έγινα αυτή τη στιγμή, δηλαδή την είχα επισκεφτεί πριν κάποια χρόνια, λόγω δουλειάς, λόγω Γιώργου, αλλά έμενα στο κάτω. Συγχωριανός μας. Ναι, τώρα πια δεν είμαι. Εγώ ξέρω ότι το κλειδί δεν του το δώσατε πάντα. Δεν θέλω κλειδί. Ναι, χρυσό, ακόμη ανοίγουν οι πόρτες έτσι. Λίγο, ναι. Τώρα παίρνεις ακόμη και κάνεις έτσι για να μπεις. Για πες τι θες να μας πεις. Δεν γνώριζα αυτό το κομμάτι της. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι γυρνώντας πίσω-πίσω πολλά χρόνια πριν, ήταν ανεπτυγμένη ορεινά. Επίσης η Έγινα έχει κομμάτια που αντιπροσωπεύουν όλη την ιστορία της Ελλάδος. Όλοι. Έχει προϊστορικά, κτίσματα, τα δρακόσπιτα, έχει τον αρχαίο ναό της Αφέας, έχει και τον Ελλανιώδια. Ναι. Έχει
βυζαντινά και μεσαιωνικά η παλιοχώρα, έτσι δεν είναι, πίσω από τον Τούρλο. Πάρα πολλά. Η Αίγινα δεν έχει μια μορφή. Έχει κάτι κοινό σε όλες τις τοποθεσίες της. Αυτό το καταπληκτικό φως. Αυτό το φως που δεν έχει υπάρξει άνθρωπος, ζωγράφος, μη ζωγράφος, γλύπτης. Εδώ είχαμε και πάρα πολλούς γλύπτες. Και από εδώ είχαμε πολλούς, στον Καρακατσάνη είχαμε εδώ έναν φοβερό γλύπτη, πολύ γνωστό. Η Αίγινα είναι κάτι το μοναδικό και έχει αυτό το ταλέντο και σε εμάς που είμαστε μέτικοι. Όταν έρχεσαι, σε καταπλήσει. Mm-hmm. Ναι. Δεν είναι δηλαδή. Από την πρώτη μέρα. Δεν το ξέρα. Από την πρώτη μέρα. Δεν είναι από την πρώτη μέρα κάτι νιώθεις διαφορετικό. Ναι, πάντα. Δεν χρειάζεται να έρθεις πολλές φορές για τις συνηθίσεις. Έρχεσαι και οπ, τι γίνεται πάντα. Εδώ. Ίσως γιατί είναι η αλλαγή του σκηνικού τόσο γρήγορη και τόσο απότομη σε σχέση με την Αθήνα. Ναι. Που μέσα σε 40 λεπτά νομίζω ότι είσαι κάπου αλλού. Σε άλλο τόπο, σε άλλη εποχή, σε άλλη διάθεση. Εγώ βλέπεις, έχω έρθει εδώ μεταξύ εδώ με τα ορειβατικά μου. Γιατί εγώ από εδώ ξεκινάω, από την Παχιαράκη ξεκινάω και κάνω την ορειβασία μου. Και πηγαίνω και στο Όρος και πηγαίνω και στους Λαζάριδες πάνω και όλα αυτά. Οπότε υπενήσουμε ότι εντάξει, κάτι θα τον βολέψουμε. Όταν μου είπατε θα δω Παχιαράκη, είδες πως ντύθηκα. Και εγώ είδες πως ντύθηκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω θα πάτε τώρα στους Ταξιάρχες που είναι από μόνο του ένα πολύ ιστορικό μέρος. Ναι, είναι τα 200 χρόνια φέτος. Και αφού περιηγηθήκαμε στην Παχιά Ράχη, στη σκιά του Ελάνιου Όρους, ήταν ώρα να αλλάξω και να μπω σε κλίμα αθλητικό και πεζοπορικό. Η περιήγηση στην παλαιά χώρα είναι ανηφορική, αλλά απολαυστική. Γιώργο, ορίστε. Μήπως να πάμε από εδώ κάτω που έχει κατηφόρα. Θα πάμε από εδώ πάνω που έχει ανηφόρα και δεν είναι δύσκολη και αξίζει να ανέβει στην παλιά χώρα. Η παλιά χώρα, η παλιά χώρα, η παλαιά χώρα, όπως θέλεις. Ναι. Είναι λοιπόν ένας οικισμός όπου αυτή τη στιγμή σώζονται γύρω στις 30 εκκλησίες. Ναι. Κάποτε υπήρχαν 365 σπίτια εδώ, όσες και ημέρες του χρόνου. Μιλάμε τώρα για κάπου στο 1500 σε εκείνο τον αιώνα είμαστε, εντάξει. Κάθε σπίτι είχε και την εκκλησία του. Εδώ ήταν οι Αιγινίτες για να γλιτώσουν από τους πειρατές. Σωστά. Εντάξει. Μάλιστα. Και τι ξέρεις για τον Μπαρμπαρόσα? Ότι ήταν Έλληνας και μετά πήγε με τους Τούρκους και έγινε πειρατής. Και έκαψε εδώ τα σπίτια, αλλά άφησε τις εκκλησίες. Ναι, ρε παιδί μου. Τρομερό. Μα αυτές οι εκκλησίες είναι και τεράστιες, ρε Γιώργο. Δεν είναι σαν τα εκκλησάκια που βλέπουμε επίσης, σε κάποια σπίτια. Θέλω να σου πω ότι τις εκκλησίες εδώ πέρα οι Αιγινίτες τις φροντίζουν. Είναι πάντοτε ανοιχτές, καθαρές. Είναι πολύ καλά διατηρημένες. Ναι, και από κάτω όπως έρχεσαι και βλέπεις το λόφο. Με τις εκκλησίες κάτι σε πιάνει. Η ενέργεια του νησιού μας είναι παντού, σε κάθε γωνία. Από εδώ είναι. Λοιπόν, ναι, Σαν Τζόρτζιο. Σιγά μην πάω. Πού είναι αυτή, δεν έρχεται. Εδώ είμαι, Γιώργο μου. Έλα, έλα. Έλα, έλα. Τώρα τραγούδα το, ότι η καρδιά μου σαν πέτρα στάσω αγέρατη και μέτρα τα βήματά του που φεύγει μακριά, έτσι λέει το τραγούδι. Ναι, ναι. Αυτό. Μέτρα τα βήματά μου, λοιπόν. Αυτά τώρα τα μπαστούνια βοηθάνε. Θα βοηθήσουν μετά στο χωματόδρομο πιο πολύ. Έλα. Βέβαια, έχεις βάλει και τα ορειβατικά σου εσύ τα παπουτσάκια. Δεν είναι δύσκολο. Εγώ σε νησί ήρθα, Παναγία μου. Μη Αίγινα δεν είναι μόνο παραλία και ψαράκια γι' αυτά. Ναι. Έχουμε πολλές διαφορετικές πτυχές. Δεν το είχα αυτό το ορεινό, δεν το είχα. Αυτό είναι. Και εσύ αυτό, Γιώργο, τώρα το κάνεις, δηλαδή. Είμαστε στην καραντίνα, έτσι με αυτά κυκλοφορούσες. Εμένα εδώ με έφερε πρώτη φορά ο φίλος μου ο Γιάννης, ο οποίος ξέρει όλα τα μονοπάτια του νησιού και είναι καταπληκτικός ξεναγός. Χάθηκε να γνωρίσει ένα ψαρά. Και με αυτό. Και με αυτό, ναι, ήρθα εδώ πρώτη φορά. Ναι. Και αφού περάσαμε, κάναμε πολλά μονοπάτια, κατάλαβα ότι χωρίς μπαστούνια δεν γίνεται δουλειά. Δεν βγαίνει. Και γιατί έτσι πήρα τα μπαστούνια. Δεν βγαίνει, αλήθεια λες τώρα. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι εύκολο. Εύκολο δεν είναι. Έχει κατσάβραχα. Στρωμένο είναι το μόνο πατάκι. Όχι, για τα φίδια πάντως είναι μια χαρά. Δεν φοβάμαι τώρα με αυτό, να ξέρεις. Άμα δεν φοβάσαι, θα φτάσει μέχρι την κορυφή. Δεν νομίζω θα φτάσει. Ωπα, λοιπόν. Ναι. Έλα να δεις. Είμαι πολύ γυμνασμένη και δεν έχω ανάγκη τα μπαστούνια. Ο ναός Αγίας Βαρβάρας, κάθε εκκλησίτσα έχει τη δικιά της επιγραφή. Όπως βλέπεις, εδώ έχει σχεδόν γκρεμιστεί. Ωστόσο, είναι καταγεγραμμένος. Και εδώ, έλα να δεις εδώ. Τώρα, να δω λίγο αυτό το ναό. Okay. Δέσποινα. Ναι. Για έλα από εδώ τώρα. Τι ωραία και εδώ θα δεις μια πολύ ωραία εκκλησία. Είναι ο Άγιος Γεώργιος ο Καθολικός. Δεν είναι καθολική εκκλησία, έτσι λέγεται.
Κοίτα χρώματα, ε. Ωραία, δεν είναι. Ναι. Τι παράδοξο πράγμα. Κοίτα την Αγία Τράπεζα. Ναι. Που είναι εδώ. Γιατί... Διαφορετική διαρρύθμιση, ναι, από αυτή που περίμενες. Πράγματι. Η Αγία Τράπεζα. Κοίτα τα χρώματα, κοίτα. Είναι τόσο ζωντανά. Εδώ είναι ο Άγιος Γεώργιος. Ωραία, δεν είναι. Πολύ. Γιώργο, σου έχει λείψει καθόλου που βγαίναμε και χορεύαμε και διασκεδάζαμε και τραγουδούσαμε και... Δεν μου έχει λείψει ιδιαίτερα, όχι γιατί δεν ήταν ωραίο, αλλά γιατί νομίζω ότι έχω μία προσαρμοστικότητα και γενικότερα όταν δεν μπορώ να ζήσω κάτι, δεν λέω «αχ, τι κρίμα που κάποτε ήταν έτσι και τώρα». Όχι. Μεγάλο προσόν αυτό. Μεγάλο προσόν και εγώ νομίζω ότι... Η ευελιξία γενικότερα. Αυτό, αυτό. Γι' αυτό και δεν δυσκολεύτηκα και ιδιαίτερα ψυχολογικά σε όλο αυτό που ζήσαμε. Στην Αίγινα, ελάτε να προσαρμοστούμε εδώ. Με τον Γιώργο Καπουτζίδη. Και φτάσαμε. Και από εδώ βλέπεις την Αθήνα. Εντάξει, Γιώργο, άξιζε. Εκεί που είναι η ελληνική σημαία, τη βλέπεις. Ναι. Αυτό ήταν μήλη. Παλιοί μήλοι που υπήρχαν εκεί. Και εδώ τι πιστεύεις ότι είναι. Εδώ που είναι αυτός ο βράχος με τις ρογμές. Ένα βουναλάκι με ρογμές. Αυτό είναι το ηφαίστειο της Αίγινας. Έχει ηφαίστειο η Αίγινα. Ναι. Προ. Ανενεργό, θέλω να πιστεύω. Μα κοίτα, η Αθήνα είναι δίπλα σου. Θα κάνεις έτσι το χέρι σου να την πιάσεις. Ναι, είναι, αλλά πόσο διαφορετική είναι η ζωή εκεί από τη ζωή εδώ. Ναι, ισχύει αυτό. Ωραία, δεν είναι. Ναι, πολύ, Γιώργο. Λοιπόν, πολύ. Πάμε τώρα να δούμε και τις δύο τις δίδυμες εκκλησίες. Είναι ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Δημήτριος. Είναι η κορυφή της παλιοχώρας. Παντού υπάρχει, τέλος πάντων. Παντού. Και είναι το κάστρο, έτσι το λέμε εμείς. Μάλιστα. Κοίτα πώς το έχω. Πάμε να σε δω. Κοίτα. Δεν είναι που ξεκουράστηκα στη μέση της διαδρομής. Είναι το ότι το κατέκτησα, Γιώργο μου, κι αυτό. Φτάσαμε και στην κορυφή. Ναι. Δεν ήταν δύσκολο. Όχι πολύ. Άξιζε τον κόπο. Τον άξιζε, αλλά τώρα... Πίνεσες. Κουράστηκες. Πεινάω. Θα κατέβουμε κάτω. Γιατί πολύ ταλαιπωρία. Κοίταξε. Ναι. Λοιπόν, αυτές είναι οι δίδυμες εκκλησίες μας που λέγαμε. Ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Δημήτριος. Ο Άγιος Γεώργιος είναι από εδώ. Εσύ εδώ έρχεσαι συχνά. Όχι, είναι η πρώτη φορά. Και έρχομαι μαζί σου. Χαίρεσαι που το έζησες μαζί μου αυτό. Πάρα πολύ. Ωραία. Πάμε να φάμε τώρα. Δεν σταματά να με εκπλήσει. Εκτός από το φιστίκι, ανακάλυψα ότι έχει δικά της γαλακτοκομικά προϊόντα και τυριά. Υπεύθυνος γι' αυτό είναι ένας νέος άνθρωπος, ο Γιάννης Χερουβίμ, που επέλεξε να ασχοληθεί με την κτηνοτροφία στο νησί. Έδρα του το Σφεντούρι. Τόπος του όλο το νησί που γυρνά μετά λογό του τον Νεακό. Αυτοκίνητο έχεις? Έχω. Και με τι κυκλοφορείς πιο πολύ, μετάλογο ή με το αυτοκίνητο? Αναλόγως που έχω να πάω. Και αυτό το έχεις υιοθετήσει? Ναι, έχω μακριά μαλλιά και μου πέφτουν στα μάτια. Α, και... σαν κριτικός είσαι εσύ, ρε Γιάννη. Η καταγωγή μου είναι και από την Άξο και έχουμε ρίζες κριτικές στην Άξο. Βέβαια, από εκεί φέρεις. Γιάννης Χερουβή με το όνομα. Πώς σε φώναζε όλη και έρχεσαι, για πες το, να τα ακούσουμε εδώ πέρα. Ιησού Χριστό. Ιωταχή. Ναι, Ιωάννης Χερουβή. Ιωταχή. Και πόσο χρονών είσαι? Είμαι 31. Και ασχολείσαι εδώ με την κτηνοτροφία, ναι, στην Αίγινα? Ασχολήθηκα το 2012, ξεκίνησα, έκανα ένα κουπάδι με πρόβατα και μετά με γίδια και σιγά σιγά άνοιξα το δικό μου τυροκομείο. Μπράβο, Γιάννη, και σε αρέσει, ε? Μ' αρέσει, το αγαπάω. Μ' αρέσει που σε αρέσει. Είμαι, μάλλον γενιέσαι για κάποια πράγματα, γιατί έχω γεννηθεί 1η Ιουνίου που είναι η Παγκόσμια ημέρα γάλακτος. Α, τα έχεις συνδυάσει όλα, τέλεια. Και τι θα μας κάνει σήμερα, Γιάννη?
θα σας κάνω ένα πιάτο με λαζάνια που τα φτιάχνω εγώ με δικό μου γάλα και αυγά δικά μου, αλεύρι, μυγδάλι. Θα κάνουμε μια σάλτσα με ντοματίνια, σκόρδο, ελιές και ένα τοπικό τυρί που έχουμε εδώ στην Αίγινα, κατσικίσιο, κρεμόδες, το λέμε γκερεμέζι. Ξεκίνα λοιπόν. Ξεκινάμε πρώτα με το ελαιόλαδο. Θέλει πάρα πολύ για να σοτάρουμε, θέλουμε. Α, θέλεις, βάζει το λαδάκι. Μπράβο, μην το τσιγκουνεύεσαι, είναι ωραίο. Γιάννη, εσύ δηλαδή όλη μέρα ασχολείσαι με τα ζώα σου, με τα τυριά σου, ναι, με όλα αυτά. Ξυπνάμε περίπου κατά τις 5 ώρα το πρωί. Τι ώρα κοιμάσαι? Κατά τις 10:30. Αυτός δεν είναι ένας τρόπος ζωής που ακολουθείς τον τελευταίο χρόνο. Η κτηνοτροφία είναι ένας τρόπος ζωής. Κτηνοτροφία. Είναι διαφορετική ζωή. Δεν έχει ούτε θα πάω ταξίδι, ούτε έχει Χριστούγεννα, ούτε Πάσχα. Τίποτα. Δεν έχει, όχι, όχι. Όχι. Ούτε βγαίνεις έξω τα βράδια, κατεβαίνεις κάτω στη χώρα. Καμιά ρακή την πίνεις που και που. Που και που δεν μας αφήνει χρόνο πολύ, αλλά εντάξει. Ναι. Ούτε για ταξίδια, ταξιδεύουμε με το μυαλό μας. Θα ρίξουμε περίπου 10 ντοματίνια. Ναι. Γυναίκα σου μαγειρεύει ή μόνο εσύ? Μαγειρεύει, ναι, ναι, ναι. Εγώ λίγες φορές καταπιάνομαι στην κουζίνα. Βέβαια. Και τα ρίχνεις έτσι ολόκληρα, ναι, χωρίς να τα κόψεις στη μέση. Ολόκληρα. Και ρίχνουμε και το σκορδάκι, περίπου 2 σκελίδες. 2 σκελίδες. Ψιλοκομμένο. Ναι, το βλέπω, ναι. Ρίχνουμε και ελιές. Ναι. Περίπου 10-15 ελιές τις βγάζουμε το κουκούτσι. Είναι, ναι, τρούμπες. Εγώ τις έχω φτιάξει. Και αυτά εσύ? Και αυτά. Τι όλα είναι, είναι γεννήτικα πλην τα ντοματίνια. Πώς λένε τη γυναίκα σου, Γιάννη? Ευαγγελίτσα. Ευαγγελίτσα μου. Τι χερούλα. Αχ, τι ωραία που μυρίζει το σκορδάκι. Πω, πω, πω. Αχ. Θα ρίξουμε τώρα και τα λαζάνια. Ναι. Να βράσουνε. Ναι, ναι, ναι. Θα ρίξουμε λίγο αλάτι. Μάλιστα. Θα ρίξουμε και λίγο ελαιόλαδο. Ωραία. Αυτά είναι χειροποίητα. Χειροποίητα, εγώ τα φτιάχνω. Γι' αυτό θέλεις 3 λεπτά μόνο, ναι, για να τα βράσεις. Ναι, 3 λεπτά είναι περίπου μισό κιλό ακριβώς είναι, όχι περίπου. Κάνεις και λάδι? Κάνω και ελαιόλαδο, ναι. Είμαι παραγωγός. Πες μας τι δεν κάνεις. Τι δεν κάνεις, μανικιούρ, πεντικιούρ? Όχι, τέτοια πράγματα έχουν μακριά. Κάνα πετάλωμα σε κανένα λόγο γίνεται. Σωστά, τυχόν. Ωραία. Αχαιρίαστος να είσαι. Τώρα θα τα σβήσουμε με λίγο κρασάκι. Μην είσαι ότι το φτιάχνεις και αυτό κι εσύ. Όχι. Α, πάλι όχι, καλά. Όχι, όχι. Είναι από το αμπέλι του Αγίου Νεκταρίου. Το φτιάχνει ένας θείος μου. Μάλιστα. Λίγο άσπρο κρασί. Παίρνουμε τώρα λίγο ζωμό. Ναι. Μια κουταλιά. Γιατί βαθιά την κουτάλα. Ναι, ναι. Και τώρα θα πάρουμε τον γκερεμέζι. 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 Ναι, γάμα κάπα. Μάλιστα, γκερεμέζι. Είναι το γνωστό σε... αυτό το τυρί εδώ στην Αίγινα, ναι, δηλαδή. Ναι, πολύ γνωστό. Μάλιστα. Ναι. Άρα, αν δεν έχουμε γκερεμέζι, παίρνουμε ένα κατοίκι, ας πούμε. Ένα κατοίκι και φέτα, ναι, πάει πάρα πολύ. Και φέτα θα πηγαίνει, ή βέβαια. Ή και κάποιος που δεν θέλει πολύ αλάτι, μπορεί να βάλει και ανθότυρο. Μπορεί να βάλει και κατευθείαν και ανθότυρο με φιστίκι που και έχω φτιάξει. Εσύ τα έχεις φτιάξει αυτά τα τυριά? Ναι, 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 ναι. Ρε παιδιά, πού να έχει χρόνο ο άνθρωπος, βέβαια, γι' αυτό ξέρετε, από τις 10:30. Ας ουρώσουμε τα ζυμαρικά μας. Η εκπομπή παίζει νωρίς, οπότε μπορεί και να μας δει. Μα είναι σαν έργο τέχνης αυτό, είναι σαν γλυπτό. Στόπα. Είσαι να γράψουμε το παραδέκα? Όχι, όχι. Γιατί? Όχι, όχι. Γιατί, Γιώργο, θα είναι συνέχεια. Εγώ έχω μια πολύ ωραία ιστορία στο κεφάλι μου. Γράψ' την. Για άβατο που να απαγορεύονται οι άντρες και να επιτρέπονται μόνο οι γυναίκες, δεν έχω ξανακούσει. Ισχύει εδώ όμως. Θα σας πω. Ναι. Ο Άγιος ήθελε να είναι άβατο, με την έννοια ότι δεν ήθελε οι μοναχές του να αποσπούνται με παρουσίες αντρικές περισσότερο. Γι' αυτό και ο Άγιος ο ίδιος δεν περνούσε ποτέ μέσα από το μοναστήρι. Πήγαινε γύρω-γύρω. Θα σουρώσεις. Ναι. Κοίταξε πώς θα τα σουρώσεις. Έλα. Θα σε κάψω. Δεν καίγομαι. Σίγουρα. Ναι. Δεν καίγομαι. Ρίξε, Γιάννη. Ωραία. Βέβαια. Έτσι. Φέρ' τα μου σε μένα. Μπράβο. Σ'
χυλώνει τώρα, έτσι δεν είναι. Το τυρί πόσο ήταν περίπου το γερμαζί? 200 γραμμάρια. 200 γραμμάρια. Πάρουμε λίγο αλατάκι. Να πάρουμε και λίγο πιπεράκι. Και λίγο πιπέρι. Είμαστε έτοιμοι. Πάρα πολύ ωραία. Σβήνουμε τη φωτιά. Τα ρίξες μέσα. Θα ανακατέψουμε. Φανταστικά. Και να σερβίρουμε για να κάνουμε το τελικό στάδιο. Ρε Γιάννη, εσύ ήτανε σαν να έκανες πάντα εκπομπές μαγειρικής. Είσαι φοβερός. Α, και δύο πιάτα σε βλέπω βέβαια, τι, ο ένας θα τρώει και όλος θα κοιτάει. Και τώρα θα κόψουμε λίγο γραβιέρα. Αυτή είναι γραβιέρα πρόβια. Ναι. Με φιστίκι Αιγίνης. Α! Ωραία. Και είμαστε έτοιμοι. Ναι. Αυτό είναι το πιάτο μας. Μπράβο, ρε Γιάννη. Να είσαι καλά. Μπράβο σου, μπράβο σου. Τυχερή βαγγελίτσα. Μπράβο. Ο Γιάννης είχε και άλλες γεύσεις για μένα. Σε χρόνο ρεκόρ μου ετοίμασε ένα ψητό ταλαγάνι με πάστα φιστικιού και τριμμένο φιστίκι. Πραγματική αποκάλυψη, σας λέω. Αυτή εδώ είναι φιστίκι Αιγίνης που το έχει γίνει πάστα φιστικιού. Ναι. Και γλυκίζει αυτό λίγο. Ναι, γλυκίζει και έχω προσθέσει και λίγο μέλι. Και μπορούμε να το ρίξουμε από πάνω. Και προσθέτουμε λίγο ψύχα από φιστίκι Αιγίνης. Πεντανόστιμο και ταιριάζει πάρα πολύ όπως έκανε στην πάστα φιστικιού με το μέλι από πάνω. Ναι, θέλει του πάει αυτό το τυριού. Το γλυκό, κάτι, το γλυκό ναι. Πολύ ωραία. Και αυτά εδώ τι είναι, εδώ οι αλυφές που έχεις. Αυτό εδώ ναι. Είναι ένα γιαούρτι πρόβιο στραγγιστό, ναι. Σακούλας, με λευκή σοκολάτα και φιστίκι Αιγίνης. Τι νοσείς, ότι είναι γλυκό. Ναι. Και αυτό εσύ το φτιάχνεις. Ναι, όλα. Είναι αυτό το γιαουρτάκι που έχεις δίπλα σου εκεί, το στραγγιστό. Ναι. Με λευκή σοκολάτα και φιστίκι. Παιδιά. Είναι σαν παγωτό γιαούρτι περίπου. Θα πάρω αυτό, θα το πασαλείψω εδώ πάνω μου σαν τυριάκι και θα αρχίσω να το τρώω. Ελάτε να με πάρετε για το επόμενο ταξίδι. Πάρα πολύ ωραίο. Και ενώ νόμιζα ότι το γευστικό ταξίδι τελείωσε, δοκίμασα φρέσκο ψωμί με τσίγαρα, το χαβιάρι του προβάτου όπως το αποκάλεσε, παξιμάδια με γκερεμέζι, τρεις διαφορετικές γραβιέρες τρίμηνης ορίμανσης και το νέο του ανθότυρο με φιστίκι Αιγίνης φυσικά. Καλές δουλειές, ρε Γιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές δουλειές. Να είσαι καλά. Μετά από τόσο φαγητό ήθελα λίγη ξεκούραση. Δεν τα κατάφερα. Ο Γιώργος είχε άλλα σχέδια για μένα. Ήθελε να με ξεναγήσει στον αρχαίο Λεώνα της Αίγινας και τελικά είχε απόλυτο δίκιο. Το πέρασμα των αιώνων έχει δημιουργήσει πραγματικά έργα τέχνης. Γιώργο. Ορίστε. Έχει ενέργεια εδώ. Εδώ δεν έχει ενέργεια. Εδώ είναι ο υπέροχος ο Λεώνας μας. Από εδώ ξεκινάει. Εδώ είχε κάνει φωτογράφηση και ο οίκος Ερμές. Α, να πάω να στηθώ. Να πάω. Έτσι, έχει περάσει, έφυγαν, δεν σε πήρανε. Να σου εδώ. Περάσει, κύριε Ερμές μου. Νομίζω το 2006 ήταν, δεν είμαι και σίγουρος. Και ξέρεις ότι πολλοί γινήτες, όχι όλοι, αλλά κάποιοι γινήτες πραγματικά από αυτή τη φωτογράφηση μάθανε τον Ελαιώνα. Για τον Ελαιώνα. Ακριβώς. Εδώ που έκατσες, κυρία μου, μάλιστα. Το ξέρεις ότι μέσα είναι ολοκούφιο και είναι σαν πολυθρόνη και μπορείς να μπεις. Κοίτα, εμείς δεν κάνουμε για το εξώφυλλο. Πολύ ωραία. Εδώ είχε μια φωτογραφία, νομίζω. Είχε. Α, κοίτα εκείνο τον κορμό. Ωραίος. Παιδιά, α, κοίτα αυτός. Πού το βρήκανε. Πού τα βρήκανε αυτά, πείτε μου. Κοίτα, πόσοι χρειάζονται για να αγκαλιάσουν αυτό το δέντρο. Για, σπιτάκια. Σπίτι. Γιώργο, έχω μια ιδέα. Ακούω. Αχ, κάτσε να σου πω. Είναι πολύ καλή ιδέα μου.
Θέλω να την εκτιμήσεις. Το να καθίσεις ήταν η ιδέα σου. Όχι, πέρα από αυτό. Είσαι να γράψουμε το παραδέκα. Όχι, όχι. Γιατί? Όχι. Όχι. Γιατί, Γιώργο, θα είναι συνέχεια. Εγώ έχω μια πολύ ωραία ιστορία στο κεφάλι μου. Γράψτε να. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Αν το ονομάσω παραδέκα, δεν σε πειράζει. Δεν με πειράζει. Με πέντε τύπους που θα τρέχουν. Στην Αίγινα. Δεν με πειράζει. Αχ, την Αίγινα κιόλας. Δεν με πειράζει καθόλου. Εγώ θα παίξω. Εντάξει, δεν ξέρω. Γράψτε ένα ρόλο και για μένα. Γράψτε ένα ρόλο και για μένα να παίξω. Τώρα γράφεις κάτι. Γράφω κάτι, ναι. Τι? Γράφω μία πολύ ωραία κωμωδία. Δεν μπορώ να σου πω περισσότερα πράγματα. Και να σου πω και κάτι, ναι. Είσαι και λίγο ψεύτρα. Γιατί όχι μόνο γράφω κάτι, έχεις διαβάσει και αυτό που γράφω. Γιατί ένας από τους ανθρώπους που διαβάζουν αυτά που γράφω είσαι εσύ. Ναι. Το θεατρικό, το ξέρεις ότι είσαι. Μη σου πω και η πρώτη που το διάβασε. Μόνο. Νομίζω, ναι. Και τι σου είχα πει? Ότι σ' άρεσε. Και είχες δίκιο. Ήρθες 4 φορές και το είδες. Δηλαδή, τη εμπιστεύω. Τέλειο. Και είχα ξεχωρίσει και το ρόλο. Σωστά, σωστά. Τη φίλη σου, τη Μαριλού. Έτσι. Ναι. Ναι, και γράφω λοιπόν τώρα μία σειρά. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, το ξέρεις. Ναι. Θα δούμε, θα δούμε. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να μπορέσω μέσα στο καλοκαίρι να τη γυρίσω. Είναι λίγο περίεργο αυτό το καλοκαίρι που έρχεται. Από τη μια είναι Ολυμπιακοί Αγώνες που θα ήθελα να πάω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Mm-hmm. Και έχω δουλέψει και πολύ για αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και από την άλλη είναι αυτή η σειρά που θα ήθελα να τη γυρίσω. Και είμαι χαρούμενος γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος της θα γυριστεί στις Σέρες. Να, ορίστε, μας έδωσες κάτι. Βέβαια. Ναι, θα γυριστεί στις Σέρες. Νομίζω ότι το επόμενο που θα γράψω πρέπει να γυριστεί στην Αίγινα. Ναι. Μία ταινία να γράψεις για την Αίγινα. Λες, ε. Ναι, ναι. Okay. Άιντε. Τι. Θα περπατήσουμε άλλο. Κοίτα, άδειασε. Προς τα πού της να πάμε. Άδειασε εκείνη η ελιά εκεί. Πάμε. 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 Κοίτα. Αμέ. Αυτή είναι η ελιά που έλεγε η Βίλμα. Αυτή είναι, ναι, η Βίλμα που θέλει 11 άτομα, λέει, γύρω-γύρω. Να... γύρω-γύρω να την περικυκλώνουν, να την αγκαλιάσουνε. Και κοίτα όμως μπορείς και να ανέβεις, έτσι. Εγώ θα κάνω το εύκολο. Έτσι. Ναι. Και τώρα, Γιώργο, θα με βάλεις καβαλίκα. Για να κατέβω. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Δεν θα μπορούσε αυτό να είναι ένα δεντρόσπιτο. Ένα υπέροχο δεντρόσπιτο. Σκέψου να φέρεις τώρα εδώ ένα παιδάκι, τι ωραία που θα περάσει. Τι ωραία που θα φάει τα μούτρα του. Όχι, θα περάσει πολύ ωραία. Σκαρφαλώνουν, δεν έχουν φόβο, ανεβαίνουνε. Γιώργο, τις αγαπώ τις ελιές. Θες να ανέβεις κι εσύ? Όχι, όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν μπορεί. Θα ανέβω αύριο που θα φύγεις έτσι κι αλλιώς. Το ξέρεις ότι είναι η πρώτη φορά που μπορώ να έρθω εδώ και να βγω μια φωτογραφία σε αυτήν την ελιά. Πάντοτε όποτε έρχομαι στον Ελαιόν, αυτή είναι κατηλημένη. Αυτή συγκεκριμένη. Κάνουν γυρίσματα, κάνουν φωτογραφίσεις και είναι χαμός. Είναι η πιο δημοφιλής από όλες. Αυτή. Βλέπεις, κοίτα γύρω-γύρω, ε. Mm-hmm. Μα είναι σαν έργο τέχνης αυτό, είναι σαν γλυπτό. Στόπα. Είχα δίκιο να έρθουμε στον Ελαιόν. Ναι, ρε παιδί. Πόσα έχει το νησί αυτό, τέλος πάντων, που ζεις? Το δέντρο είναι έργο φύσης και τέχνης. Ωραία. Φέρτε τη σκάλα, παιδιά, την πυροσβεστική. Πώς θα κατέβω εγώ τώρα? Υπάρχει ένα σημείο στην Αίγινα που προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες κόσμου. Αυτό είναι η Μονή του Αγίου Νεκταρίου. Προσπεράσαμε τον τεράστιο μεγαλόπρεπο ναό και φτάσαμε στο προάβλιο της Μονής. Εκεί βρίσκεται ο τάφος του Αγίου, ο ναίσκος που φιλοξενεί τα λείψανα και το μικρό εκκλησάκι που ο ίδιος ο Άγιος έκτισε στις αρχές του 20ου αιώνα. Γερόντισσα Τιμωθέη, τι είναι αυτό που κάνει τόσο ξεχωριστή αυτή τη Μονή και έρχονται από τα πέρατα του κόσμου εδώ να προσκυνήσουν τη χάρη του Αγίου Νεκταρίου? Ο Άγιος Νεκτάριος είναι ένας πολύ μεγάλος Άγιος. Κοιμήθηκε το 1920, ο οποίος σημαίνει ότι είναι πρόσφατος. Ναι. Είναι στον αιώνα μας. Λόγω της ζωής του, ο Θεός τον βοήθησε και τον ανέβασε πάρα πολύ ψηλά και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κάνει πάρα πολλά θαύματα. Και προς τα τέλη της ζωής του θέλησε να φτιάξει ένα μοναστήρι. Αφού είχε μαζέψει μερικές νέες που θέλανε να μονάσουν, ήρθε στην Αίγινα και βρήκε αυτόν τον υγιασμένο τόπο. Έχτισε το μοναστήρι του πάνω στα ερείπια της Ζωδόχου πηγής, που ηγουμένη τότε ήταν η Οσία Αθανασία η Αγινήτισσα, ήκμασε αυτή τον 9ο αιώνα, έφτιαξε τη μονή αυτή και τη μετονόμασε από Ζωδόχο Πηγή Αγία Τριάδα.
Έχουμε ακούσει για το άβατο στο Άγιο Όρος. Για άβατο που να απαγορεύονται οι άντρες και να επιτρέπονται μόνο οι γυναίκες, δεν έχω ξανακούσει. Ισχύει εδώ όμως. Θα σας πω. Ναι. Ο Άγιος ήθελε να είναι άβατο, με την έννοια ότι δεν ήθελε οι μοναχές του να αποσπούνται με παρουσίες αντρικές περισσότερο. Ήθελε να κάνουν προσευχή και να δοξάζουν τον Θεό. Γι' αυτό και ο Άγιος ο ίδιος δεν περνούσε ποτέ μέσα από το μοναστήρι. Πήγαινε γύρω-γύρω. Όμως μετά την κοίμηση του Αγίου, όταν άρχισε να μαθαίνεται από τον κόσμο και ερχόντουσαν πλήθη εδώ να τον προσκυνήσουν, ήταν αδύνατο να το τηρήσουμε. Οπότε σεβαστήκαμε την εντολή του Αγίου εν μέρη. Την ώρα των ακολουθιών δεν επιτρέπονται οι άντρες να μπουν μέσα στο κεντρικό ναό που ψέλνουμε εμείς. Είναι μόνο για γυναίκες. Οι άντρες μπαίνουν ακριβώς στο διπλανό ναό που είναι τα τίμια λείψανα του Αγίου και παρακολουθούν από εκεί την θεία ακολουθία, τον Εσπερινό και όλα. Γερόντισσα Τιμωθέη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Η Αίγινα κατέχει μια ξεχωριστή θέση στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Έγινε η πρώτη έδρα της κυβέρνησης του υποσύσταση ελληνικού κράτους και ο τόπος που ο Καποδίστριας ξεκίνησε την οργάνωσή του. Τα ίχνη αυτής της περίοδου ζουν ακόμη στον πύργο του Μάρκελου και στο κυβερνείο. Ιδιαίτερη θέση κατέχει ο Μητροπολιτικός Ναός του νησιού. Εδώ έγινε η υποδοχή του κυβερνήτη και η ορκομοσία του. Πάτερ Εμμανουήλ, το 1828 λοιπόν, οι ελεύθεροι Έλληνες εδώ στην Αίγινα υποδέχονται τον Ιωάννη Καποδίστρια με δάφνες στα χέρια. Εδώ βεβαίως, όπως είπατε, είναι σημαντικό το γεγονός ότι εδώ έγινε η επίσημη υποδοχή αλλά και ορκομοσία του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος. Mm. Έχουμε δηλαδή μαρτυρία του ΦΕΚ της εποχής εκείνης ότι ο χώρος εδώ του ναού, της συγκεκριμένης εκκλησίας, ήταν ο χώρος συνεδριάσεων της Βουλής. Μάλιστα. Εδώ να πούμε ότι η Εκκλησία προσέφερε το χώρο της επειδή δεν υπήρχαν τότε μεγάλα κτίρια. Γι' αυτό ξέρετε και ο Καποδίστριας ονομάζει το ναό Μεγάλη Εκκλησία και του έγινε υποδοχή του στο προαύλιο χώρο από τον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικόλα Ρενιέρη. Μάλιστα ο Κασομούλης, ο οποίος ήταν και αυτόπτης μάρτης εδώ, γράφει στα στρατιωτικά ενθυμήματα ότι οι βουλευτές συνεδρίαζαν μέσα στο χώρο της εκκλησίας και ο λαός παρακολουθούσε από το γυναικονίτι. Ήταν πραγματικά σε τέτοια εξαθλειωμένη κατάσταση εδώ οι κάτοικοι της Αίγινας, περιγράφει παιδιά, νέους, γέρους, σε μια πολύ κακή κατάσταση. Ναι. Πεινούσαν δηλαδή τότε. Ναι, δεν μπορούμε να το φανταστούμε αυτό, κύριε Βανδύ. Mm. Ξέρετε, η Αίγινα, επειδή ήταν τόπος ασφαλής, προσέλκυσε πάρα πολλούς πρόσφυγες. Όταν βγήκε ο Καποδίστριας, αντίκρισε από το δρόμο, από το λιμάνι μέχρι εδώ τη Μητρόπολη, ένα πλήθος, παιδιά γδυτά, ψηριασμένα, λιγδιασμένα. Γυναίκες χείρες που είχαν χάσει τους άνδρες τους τα 8 χρόνια στον αιματηρό αυτό πόλεμο. Ναι. Ναυτικοί απόμαχοι. Όλοι τον περίμεναν σαν Μεσσία. Ναι. Και έλεγε, τι να κάνω, Θεέ μου. Ήρθε λοιπόν εδώ και μπήκε μέσα σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε και ακριβώς εδώ που βρισκόμαστε κάτω από τον Παντοκράτορα, γράφει ο Κασομούλης ότι ευθύς εψάλλει κατανεκτική δοξολογία προς τον ύψιστον ότι επακούσας τα σευχάς του τεταπαινωμένου λαού αυτού. Τεταπαινωμένος, ναι. Τεταπαινωμένος λαός, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, έπεψε σε αυτό άνδρα άξιονα τον αναστής και να το οδηγήσει στην ευτυχία. Με την ορκομοσία του Καποδίστρια που έγινε εδώ, πλέον ξεκίνησε τη λειτουργία του το νεότερο ελληνικό κράτος. Μα τι άλλο φτιάχνει εδώ στο νησί, ορφανοτροφείο? Μάλιστα. Κοιτάξτε, από το κυβερνείο, ναι, που έμενε, έβαλε λοιπόν τις βάσεις. Εδώ οργανώθηκε η διοικητική δομή της χώρας. Ναι. Η άμυνα, ναι, η εξωτερική πολιτική. Η εκπαίδευση. Να φτάσουμε και στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση ήταν ο μεγάλος ο καημός του Καποδίστρια. Και μάλιστα με προσωπικά του χρήματα σπούδαζε πολλά παιδιά. Συγκεκριμένα πάνω στο γυναικονί της Εκκλησίας, ναι, λειτουργούσε για ένα διάστημα το αλληλοδιδακτικό σχολείο.
Στο εσωτερικό του ναού υπάρχει ακόμη το στασίδι του κυβερνήτη, στο οποίο κανείς δεν έχει κάτσει από τη δολοφονία του και έκτοτε. Το εντυπωσιακό μαρμάρινο τέμπλο φιλοξενεί εικόνες αφιερώματα των οπλαρχηγών του νησιού. Ανάμεσα στα κοιμήλια του ναού βρίσκεται το Ευαγγέλιο που ορκίστηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Σε αυτό το Ιερό Ευαγγέλιο ορκίστηκε ο Καποδίστριας και ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. Εμείς λεγόμασταν Παρασκευάδες στην Αίγινα. Ναι, γιατί ερχόμασταν κάθε... κάθε Παρασκευή, λέγονται Παρασκευάδες. Α, τέλειο. Οπότε τέλειο. Θέλησα να βγάλω τη ρετσινιά από πάνω μου και ήρθα μόνιμα. Για να σερβίρουμε. Αυτή είναι του Γιώργου η πιατέλα. Είναι το πιατάκι φρούτου του Γιώργου. Φρούτο είναι αυτό. Το ψάρι είναι φρούτο. Σας τρελή, πώς παχαίνω, μόνο φρούτα τρώω. Δεν υπάρχει. Πάρα πολύ ωραίο, ξέρω εγώ τι λέω. Σ' αρέσει. Παιδιά, είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Θάλασσα και Πεύκο. Προϊστορικά, αρχαία, βυζαντινά και σύγχρονα μνημεία. Φυστικές, λεμονιές, κτηνοτροφία και κεραμική. Καλέσθητα αρχοντικά του 19ου αιώνα και σύγχρονα ησυχαστήρια ενσωματωμένα στο τοπίο. Η Αίγινα έχει τελικά πολλά πρόσωπα. Ανθή μου, τι θα μας φτιάξει σήμερα? Θα κάνουμε ένα ψάρι που, εντάξει, για την Κυριακή των Βαΐων μπορούμε να το έχουμε. Αλλά σίγουρα η πατατοσαλάτα που θα κάνουμε θα είναι νηστίσιμη. Α, και πατατοσαλάτα. Το ψάρι μας τι είναι? Λοιπόν, το ψάρι είναι ένα πολύ ωραίο φιλέτο τσιπούρας, αλανιάρας από την Αίγινα. Ωραία. Φρεσκότατο. Θα ξεκινήσουμε με την κρούστα του ψαριού. Μάλιστα. Θα χρειαστούμε φιστίκι βέβαια, περίπου 50 γραμμάρια, θα το βάλω εδώ πέρα. Και θα χρειαστεί και ψωμί. Να. Το ψωμί είναι καλό να έχει προζύμι. Λοιπόν, ξεκινάμε με το ψωμί και το φιστίκι πρώτα. Α, μάλιστα. Βάζουμε τα κυβάκια, την ψύχα βάζουμε. Εκεί είναι ακριβώς. Πολύ ωραία. Ωραία. Και τώρα θα προσθέσουμε λίγο λάδι, αλάτι και πιπέρι. Ήρεμος άνθρωπος είσαι, Ανθή. Εγώ όταν το κάνω πόσο στο σπίτι, κάνω... Λίγο, δεν θέλει πάρα πολύ. Πόσο λάδι βάζουμε, Ανθή? Βάζουμε μία κουταλιά της σούπας περίπου, ναι, και το βλέπουμε. Θα το ξανανακατέψουμε και θα δούμε. Αυτό ήταν, δεν βάζουμε δηλαδή τίποτα άλλο. Όχι, τίποτα άλλο. Α, ωραία. Πάρα ωραία. Πολύ απλό και πολύ εύκολο. Λοιπόν, φέρουμε το φιλέτο και θα το αλατίσουμε. Ωραία. Και από τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Έχουμε βάλει λαδόκολα το ταψάκι μας για να μην κολλήσει όταν το ψήσουμε. Mm-hmm. Πιπεράκι. Ανθή, εσύ είσαι γεννήτησα. Εγώ δεν είμαι γεννήτησα, είμαι Αθηναία, αλλά έχω γίνει γεννήτησα. Παιδί μου. Μα έτσι εδώ γίνεται. Και 2,5 χρόνια περίπου ήρθα μόνιμα στην Αίγινα. Ερχόμουν από παιδί βέβαια, γιατί είχαμε οικογενειακό αυτό το σπίτι εδώ. Και τι όμορφο είναι. Ναι, και ερχόμουν πάντα όλες διακοπές, καλοκαίρι, Πάσχα, Σαββατοκύριακα. Και μάλιστα εμείς λεγόμασταν Παρασκευάδες στην Αίγινα. Ναι, γιατί ερχόμασταν κάθε. Κάθε Παρασκευή, λέγονται Παρασκευάδες. Α, τέλειο. Οπότε θέλησα να βγάλω τη ρετσινιά από πάνω μου και ήρθα μόνιμα. Δευτέρα. Τα βάλουμε την κρούστα μας τώρα. Α, τώρα τη βάζουμε την κρούστα, μάλιστα. Αλάτι, πιπέρι και την κρούστα. Αλάτι, πιπέρι λοιπόν και την κρούστα. Και μόνο από την πάνω μεριά θα, ναι, θα βάλω λίγο και θα το απλώσω με το χέρι μετά. Και τώρα αυτό που θα κάνω, θα το πιέσω έτσι λίγο με τα δάχτυλα για να σταθεροποιηθεί. Θα προθερμάνουμε το φούρνο περίπου 200 βαθμούς. Ναι. Με 15 με 20 λεπτά θέλει, ανάλογα το μέγεθος. Αν είναι πιο μεγάλο, ναι, θέλει λίγο παραπάνω, πιο μικρό, λίγο λιγότερο. Αλλά σε 20 λεπτά πάνω κάτω στο φούρνο ή στον αέρα, στους 200 βαθμούς και θα είναι. Καλά, αυτό αύριο εγώ κιόλας. Έχω ήδη ψήσει δύο φιλέτα, τα έχω έτοιμα για σας τους δύο. Βέβαια, είναι τα μαγικά του πύργου. Ένα βάζει, δύο βγαίνουν. Για την ενέργεια. Ορίστε, κύριε, ορίστε. Ζωντανή απόδειξη. Λοιπόν, η πατάτα έχει πολύ ειδική
θέση στην Αίγινα και τη σχέση με το νησί. Γιατί την πατάτα στην Ελλάδα επί της ουσίας την έφερε ο Καποδίστριας. Mm-hmm. Και επειδή ήταν μεγάλη πείνα του κόσμου εδώ, ήταν πάρα πολλοί πρόσφυγες, θεώρησε ότι η πατάτα θα ήταν μια πολύ καλή λύση για να ταΐσει τον κόσμο που πεινούσε. Mm-hmm. Είναι αλήθεια αυτή η ιστορία που λένε ότι την είχε φέρει τις πατάτες και ήθελε τις δω. Είναι αλήθεια, λέει. Είναι, λοιπόν, αυτό είναι μύθος. Είναι μύθος. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Ιστορικά δεν έχει αποδειχθεί αυτό. Ο μύθος λέει ότι ο Κολοκοτρώνης συμβούλευσε τον Καποδίστρια επειδή χάριζε τις πατάτες στο λαό και ο λαός δεν τις ήθελε. Δεν εμπιστευόταν, ναι. Κλείδωσε τη σοδιά μέσα σε μια αποθήκη και έβαλε φρουρούς ότι ήταν κάτι πολύ σημαντικό και ακριβό. Οπότε, είναι ωραία ιστορία όμως. Είναι μια ωραία ιστορία που έχει να κάνει και με την Αίγινα. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα το πέστο. Ωραία. Έχουμε εδώ 80 γραμμάρια φιστίκια τα οποία τα βάζουμε εδώ. Φιστίκι Αιγίνης, επαναλαμβάνω. Βεβαίως, βεβαίως. Θα βάλουμε λίγο ρίγανη. Εδώ έχουμε φρέσκια. Αν δεν έχουμε φρέσκια, βάζουμε την ξερή ρίγανη που έχουμε στο σπίτι μας. Ωραία. Θες δυόσμο? Και θέλω δύο κλωναράκια δυόσμο. Ευχαριστώ. Δύο φιλαράκια ή δύο κλωναράκια? Κλωναράκια. Δύο κλωναράκια. Α, θα το τσουρομαδίσω δηλαδή το φυτό εδώ πέρα. Μάλιστα. Γι' αυτό είναι. Ορίστε. Τέλεια. Και ορίστε. Ωραία. Αβάλαμε μπόλικο. Θέλει μπόλικο. Πώς θα γίνει, πες το κιόλας. Βέβαια, βέβαια. Και θα βάλουμε και βασιλικό. Ωραία. Mm-hmm. Περίπου ένα φλιτζάνι βασιλικό. Α, μάλιστα, ωραία. Ελαιόλαδο, πες πόσο. Εδώ θα βάλουμε περίπου το μισό από αυτό που είναι περίπου μισό φλιτζάνι. Σαν μισό φλιτζάνι, ναι. Το βλέπω κι εγώ, ναι. Θα βάλουμε και λίγο νεράκι. Ωραία. Πόσο. Πες. Πες λίγο. Ένα τέταρτο του φλιτζάνι. Και θα δούμε μετά, αν θα χρειαστεί να συμπληρώσουμε. Αλάτι βέβαια. Πιπέρι. Και πιπέρι βεβαίως. Και έχουμε και τυρί. Τώρα, το τυρί είναι περίπου 50 γραμμάρια. Αν νηστεύουμε, δεν το βάζουμε. Ναι. Και το χτυπάμε. Φέρνουμε τις βρασμένες τώρα τις πατάτες που έχουμε βράσει, τις 2 μέτρες πατάτες. Θα βάλουμε λίγο λάδι πρώτα. Ωραία. Για να κάτσει ωραία πάνω η σος. Έχουμε ελιές. Τέλεια. Τις έχουμε ψιλοκόψει. Αυτές είναι ελιές καλαμών. Είναι περίπου 2 κουταλιές στη σούπα. Ναι, ναι. Άλλες 2 κουταλιές περίπου κάπαρι, γιατί πάει πολύ ωραία στην πατάτα. Προφανώς. Λιαστή ντομάτα, επίσης έχει έντονη γεύση, οπότε και εδώ είναι άλλες 2 κουταλιές της σούπας. Εξαρτάται αν σ' αρέσει πιο πολύ, πιο λίγο ή καθόλου, δηλαδή το αποφασίζεις. Και βάζουμε και 3-4 ντοματίνια, τα κόβουμε έτσι. Και τώρα στο τέλος ρίχνουμε το πέστο μας. Και θα τα ανακατέψουμε ελαφρά. Ωραία, και τώρα θα πάρουμε την πιατέλα. Μάλιστα. Για να σερβίρουμε. Αυτή είναι του Γιώργου η πιατέλα. Είναι σε τέτοια. Αν είναι πιο μεγάλη, ναι. Είναι το πιατάκι φρούτου του Γιώργου. Εδώ το τρως, παιδάκι μου, το φρούτο σου. Τι φρούτο είναι αυτό? Το ψάρι είναι φρούτο. Σωστά, λέει, πώς παχαίνω, μόνο φρούτα τρώω. Λοιπόν, φέρνουμε το ψαράκι μας. Τέλειο. Έλα, Γιωργάκι μου, το φρουτάκι σου, αγόρι μου. Θα πάρουμε την. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ είναι ωραία. Και εύκολο. Εύκολο. Και είναι πολύ εύκολο, ναι, πραγματικά πολύ γρήγορο. Βάζουμε λίγη ρόκα από πάνω, έτσι για να έχει λίγο ενδιαφέρον η ιστορία. Όχι ότι δεν έχει ήδη. Ναι, κάπως. Αχα. Πάρα πολύ ωραίο. Τι ωραία, αφού δεν το δοκίμασες ακόμα. Δεν υπάρχει. Πάρα πολύ ωραίο, ξέρω εγώ τι λέω. Σ' αρέσει. Παιδιά, είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Θα το κάνω στην Αθήνα. Ωραία, χαίρομαι. Οπωσδήποτε θα το κάνω. Λοιπόν, και για το κλείσιμο, σας έχω φέρει ένα λιμοντσέλο της θείας μου της Δανάης, από τις λεμονιές εδώ του κήπου μας. Γεια μας, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Και πρέπει να μας ξαναδούμε γρήγορα. Η βόλτα αυτή στην Αίγινα ήταν πραγματικά μια αποκάλυψη. Για μένα αφορμή ήταν ο φίλος μου Γιώργος Καπουτζίδης. Εσείς όμως τώρα πια ξέρετε.